Γεια σας όμορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι σχετικά καλά. Πριν σε σταμάτα να μου γκρίζεις. Όχι! Λοιπόν, σας έλεγα ότι είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι σχετικά καλά. Σε αυτό το βίντεο δεν θέλω να σας πω για μελοκαταστάσεις, αν και εμένα και καμιά φορά η ψυχολογία μου δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν περνάω την καλύτερη μου φάση, αλλά κοιτάω να είμαι δυνατή για μένα, για εσάς, για τα παιδιά μου, για όλους τέλος πάντων. Γιατί θα σαλτάρω. Λοιπόν, όπως βλέπεις στο βίντεο, σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα να σας δείξω και να σας κάνω ένα review για την παλετάρα αυτήν εδώ πέρα, η οποία είναι η παλέτα Volume 2 από Jacqueline με συνεργασία Morphe. Η χαρά μου είναι απερίγητη από την μπορώ να σου πω. Είναι η πρώτη φορά, όπως σας έλεγα και στο προηγούμενο βίντεο, που έρχομαι σε επαφή με ένα high-end προϊόν. Η αλήθεια είναι, όπως σας είπα και στο προηγούμενο, ότι η τσέπη μου δεν χωράει πολλά-πολλά. Οπότε η φιλοσοφία μου είναι για να χαίρομαι κι εγώ και το σύμπαν μέσα μου να παίρνω μια φορά το μήνα έστω ένα high-end προϊόν. Λοιπόν, επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, αρχικά να σας πω ότι έρχεται κάπως έτσι, σε μια χάρτινη συσκευασία. Ακριβώς από πίσω είναι η φωτογραφία της υπέρλαμπρης θεάς Jacqueline. Έχει ένα προσωπικό μήνυμα. Η συσκευασία, όπως βλέπετε, είναι χάρτινη. Είναι πανάλαφρη ουσιαστικά συσκευασία. Την ανοίγεις και αποκαλύπτεται η θεαϊκή παλετάρα ορθογώνια και αυτή. Jacqueline Palette Volume 2, συνεργασία Morphe. Έχω πάθει λαλά. Λοιπόν, πριν ανοίξω την παλέτα, έχω να σου πω αρχικά ότι η παλέτα την αγόρασα από Cult Beauty, επηρεασμένη από τη Γιουλάρα, πιστή φαν της Γιουλάρας, επηρεασμένη. Καλά, δεν μου είπε, βάλε τώρα τα χρήματα και αγόρασέ την, για όνομα του Θεού. Απλά ήθελα κι εγώ έτσι λίγο να φτιάξω και την ψυχολογία μου, λες και ήξερα τι θα συμβεί. Εξάλλου μου αρέσουν πάρα πολύ τα φωτεινά, χρωματιστά χρώματα. Και ήθελα έτσι να αλλάξω κι εγώ λίγο το make-up look μου όσον αφορά να γίνω λίγο παγώνι. Όχι, αλλά μ' αρέσει. Λοιπόν, θέλω να σου πω αρχικά λοιπόν ότι την αγορά μου την έχω κάνει από Cult Beauty. Το Cult Beauty είναι ένα site το οποίο δεν έχει τελωνίο. Για να μην πληρώσεις έξοδα αποστολή σου, ουσιαστικά free shipping, πρέπει να αγοράσεις καθαρή αξία 40 λίρες, πάνω από 40 λίρες. Στο συγκεκριμένο προϊόν εγώ δεν έδωσα έξοδα αποστολή, γιατί όπως γνωρίζεις και από το Instagram, έχω πάρει και την άλλη την παλέτα, την Vol 1. Την Vol 1 θα έρθει σε ξεχωριστό βιντεάκι, να τα λέμε και αυτά. Το review, έχω να σου πω ότι εγώ την δοκίμασα, πρώτες εντυπώσεις δηλαδή την έζησα μόνη μου και έχω να πω ότι έχω πάθει λαλά. Θα τα δούμε όμως και λίγο πιο μετά. Λοιπόν, όπως σας είπα, η τιμή της έχει 39 λίρες, του τεστ είναι εδώ πέρα 43 ευρώ και 5 λεπτά με την ακρίβεια, ευρώ. Επειδή λοιπόν την έχω δοκιμάσει, έχω να σου πω ότι έχουμε μία παλέτα η οποία δεν έχει κάνει fall out. Έχει πάρα πολύ χρωστική ουσία όλες οι σκιές, έχει φοβερό pigmentation. Πώς τα λέω η γυναίκα. Μπλεντάρεται πανεύκολα, δηλαδή το πινέλο με το που το βάζεις πάει μόνο του ουσιαστικά. Μπλεντάρονται πάρα πολύ εύκολα. Όμως επειδή έχει πάρα πολύ χρωστική ουσία μέσα οι σκιές, θα ήθελα να σας πω ότι καλό θα είναι, το λέω και στον εαυτό μου, να δίνουμε έτσι λίγο χρόνο ώστε να υπάρχει μια πιο ωραία τεχνική, για να υπάρχει ένα πιο ωραίο σμούθι και να μην είναι πάρα πολύ άγριο το αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και στη δικιά σου τη χρήση, πόσο θέλεις να είναι έντονο ή σμούθι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια παλέτα η οποία έχει υπέροχες πολύχρωμες σκιές, σου φτιάχνει κατευθείαν τη διάθεση, δεν το συζητάω παιδιά, δηλαδή μπορείς να κάνεις από μονοχρωματικά, από σμόκι, είναι μια παλέτα για τολμηρά γούστα θα έλεγα, είναι για τολμηρές καταστάσεις. Αν εσείς δεν έχετε πρόβλημα, όπως δεν έχω κι εγώ, never mind. Οπότε είναι αυτή εδώ πέρα η παλετάρα που απαρτίζεται από 35 χρώματα, όπως βλέπεις δεν έχει κάποιο καθρέφτη, αλλά εδώ πέρα έχει ένα μέσα από Jacqueline. Δεν το συζητάω, είναι μια, δεν ξέρω, είναι μια απίστευτη παλέτα, μπορείς να κάνεις τα πάντα όπως σας είπα, οπότε επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πάμε να δούμε το look. Λοιπόν, σας έχω φέρει από κοντά για να δείτε ακριβώς την απόδοση των σκιών και πώς και εκείνο και εκείνο και το άλλο. Καλή, και πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε μακιγιάζ. Θα ξεκινήσω με ένα traditional color, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το Love Hundreds. Καλό είναι να το τεινάζουμε. Για... Αν και αχρόχρωματάκι βλέπεις ότι γράφει καταπληκτικά. Α, να πω ότι έχω κάνει εγώ ήδη τη βάση μου, ότι έχω σετάρει το ματάκι μου με κονσίλερ και μετά έβαλα λίγη πούδρα, αν και δεν το συνηθίζω η αλήθεια είναι, γιατί θέλω να γράψει. Κατευθείαν γράφει
και δεν έχω βάλει και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα στο πινέλο μου. Με κυκλικές πάω εδώ πέρα στην κόχη, πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, όχι πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, και κυκλικές κινησούλες. Και αφού έχω τελειώσει με το Tradition, θα πάω λίγο πιο κάτω από το προηγούμενο χρώμα. Αυτή είναι εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι η Thick Skin. Ένα σκούρο ουσιαστικά καφέ. Θα πάρω ένα άλλο πινελάκι, θα το τοποθετήσω λίγο πιο κάτω. Είναι μαγικό το γεγονός ότι γράφει απίστευτα και δεν χρειάζεται να βουτήξεις πάρα πολύ το πινέλο σου για να έχεις το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Και αφού τελείωσα με την καφέ απόχρωση, όπως βλέπεις έχω κάνει και κάποιο baking. Όχι ότι πέφτει τρελή ποσότητα, δεν πέφτει καθόλου θέλω να σου πω. Αλλά επειδή θα βάλουμε τώρα λίγο πιο τούμπανο καταστάσεις, λέω εντάξει, άστα μη μου τζορωθώ τώρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην επόμενη απόχρωση. Έχω διαλέξει να βάλω την Next. Πάμε σε μια κεραμιδή απόχρωση. Και διάλεξα να κάνω ένα spring μέρες που είναι. Αν και δεν ξέρω, δεν χαιρόμαστε καθόλου την άνοιξη. But never mind, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διάλεξα την Next. Έχω πάρει ένα απλά κουτσοτό πινέλο και θα βάλω εδώ πέρα στην ακρούλα. Εδώ, σας λέω, γράφει με την πρώτη. Και θα το πάω και λίγο εδώ μέσα. Εδώ. Sorry για αυτό που θα δείτε τώρα, αλλά τι να κάνω. Και θα το βάλω και εδώ. Μέσα. Αφού τελείωσα με την Next, θα το κάνω λίγο πιο τούμπανο ακόμα και θα πάρω ακριβώς αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, η οποία είναι η Crazy, και θα την βάλω λίγο πιο μέσα από ό,τι έχω τοποθετήσει την Next. Λοιπόν, εδώ δηλαδή το θέλω. Και εδώ. Σιγά σιγά χτίζω τις σκιές, όπως βλέπεις. Σε βοηθάνε πάρα πολύ γενικά τα διαφορετικά είδη πινέλων. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο όσον αφορά τα πινέλα. Το ανεβάζω δηλαδή και εδώ πέρα και αρχίζω και χτίζω κιόλας. Ωραία. Και παίρνω το αρχικό μου blend πινέλο και του δίνω έτσι μία κυκλική τοποθέτηση για να υπάρχει αυτό το smoothie το αποτέλεσμα, γιατί δεν μ' αρέσει αυτό εδώ καθόλου, αυτό το τετράγωνο που πάει να κάνει, όμως όχι, θα το φτιάξουμε με τις κυκλικές μας τις κινήσεις και μπρος πίσω, μπρος πίσω, δεξιά αριστερά, μάνα μου, καταλαβαίνεις. Και αφού τελείωσα με τα blending και αυτά, θα πάμε στην επόμενη τώρα σκιά. Τώρα θα πάω στην επόμενη απόχρωση και θα βάλω την Positive T, αυτό εδώ πέρα το ροδακινί beach θα έλεγα, στο κέντρο του ματιού μου. Πάμε να την τοποθετήσουμε. Έλαμψε ο τόπος. Φώτισε. Εντάξει, αυτή η συγκεκριμένη μου έκανε λίγο fall out, η αλήθεια είναι. Τοποθέτησε και άλλες σκιές και θα γίνω σε κλόν τώρα. Θα να δεις, περίμενε. Ουπ. Έλα, μάνα μου, φύγε. Ό,τι είδατε από κλόν, είδατε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε
Εδώ. Πανέμορφο αυτό το χρώμα. Απίστευτη χρωστική, παιδιά. Το αγαπάω. Πάμε και στο άλλο. Okay. Και αφού βάλαμε και την πορτοκαλί, παίρνουμε το αρχικό μας πινελάκι, φουντωτό, για να κάνουμε έτσι ένα πάρα πολύ καλό blending. Θα αφήσουμε λίγο χρόνο για να κάνουμε ένα καλό blending και να έχουμε ένα απίστευτο ωραίο αποτέλεσμα. Θέλει δουλίτσα ακόμα, το βλέπω. Εδώ πέρα. Εδώ θέλει δουλειά πολύ. Όπως βλέπετε, δεν με δυσκολεύει καθόλου το blending, καθόλου. Νομίζω είναι καλά, όπως το βλέπω. Θα σε τρελάνω, το ξέρω. Είμαι έτοιμη να βάλω και εγώ την πρώτη φορά αυτό εδώ πέρα, το κίτρινο. Θα το βάλω ακριβώς λίγο κάτω από το φρύδι, ελαφρύ blending, η αλήθεια είναι. Έλα ρε φίλε, τέλειο. Ένα πάρα πολύ έτσι ελαφρύ, για να γίνει και λίγο πορτοκαλί, το θέλουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Ήρθε η στιγμή να δοκιμάσουμε ένα σίμερ. Λοιπόν, επέλεξα να πάρω το Ride or Diamonds, αυτό εδώ πέρα. Θα το δοκιμάσω, εννοείται, με το δάχτυλο. Κατευθείαν έγραψε. Πάμε να το βάλουμε, εννοείται, στο κέντρο του ματιού. Να το βάζουμε εδώ. Λοιπόν, παίρνω το αρχικό μου το blending ντομινέλο και εξισορροπώ λίγο την κατάσταση εδώ. Εδώ. Όχι. Εννοείται ότι θα αφήσουμε έτσι το κάτω βλέφαρο και σκέφτομαι να κάνω έτσι μια τσαχπινιά με ένα πλακουτσωτό πινέλο, θα έλεγα, για το κάτω σημείο. Κάτσε να το βρω. Πού το! Να το. Λοιπόν, θέλω να πάρω, λέω να πάρω την Therapy Says, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Απίστευτο χρώμα. Τώρα για να καθαρίσω λίγο κάτω από το φρύντι, θα πάρω αυτήν εδώ πέρα την Certified. Λοιπόν, εδώ. Στην περιοχή του φρυδιού. Και για το μέσο του ματιού θα πάρω την διπλανή απόχρωση, αυτήν εδώ πέρα, η οποία είναι I am in it. Κατευθείαν έλαμψε. Παιδιά, είναι φανταστική. Μ' αρέσει πολύ. Αυτό είναι ουσιαστικά το look. Πάω να βάλω μάσκαρα και κραγιόν και επανέρχομαι. Έβαλα και μάσκαρα και κραγιόν. Ήθελα να βάλω έτσι λίγο πιο nude καταστάση και όχι να γίνει λίγο πιο τουμπάνο το κραγιόν από ότι το μάτι. Το look είναι αυτό. Ελπίζω να σας αρέσει. Το look είναι αυτό.
Μου άρεσε πάρα πολύ. Εύχομαι να σας άρεσε και εσάς το look. Οι σκιές γράφουν απίστευτα όπως είδατε. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή την αγορά μου. Οπότε αξίζει, φιλενάδα, να την πάρεις. Θα την ευχαριστηθείς. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Άμα σου άρεσε, κάνε ένα like. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Αν τυχόν κάνεις κάποιο look από τη Vol 2, από Jaclyn Hill, θέλω να μου τη στείλεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Γελάτε.